Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το πίσω του Κάρβουνο που σήμερα για την 20η αγωνιστική της Evolution League η Λαμπόρα δε Βαπέλ αντιμετωπίζει τους κουβαλίες. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Η Λαμπόρα δε Βαπέλ με 12 νίκες και 6 ήττες συνολικά στην σεζόν. Θα ανοίξουν και το σκορ της σημερινή γυρώδηση με τον Κουφοκέρι. Βρίσκονται στην 5η θέση. Ενώ από την άλλη κουβαλίες βρίσκονται 10η με 3 νίκες και 16 ήττες. Το 2-0 λοιπόν το σκορ, επίτα από το καλάθι νωρίτερα του Γκυφοκέρι. Στην επαναφορά τώρα του Βαλίερς, φαίνει ο Σμέτης. Στη γωνία θα παντευτεί, θα χάσει τελικά ο Χριστοδούλου και η κατοχή είναι για τους σημερινούς γηπεδούχους. Σιρόπουλος, πέρασε η πάσα του, πέρασε και το φαουλ ο Κυφοκέρης. Πρώτο μαδικό αυτό για τους μπλε. Στο Σιρόπουλος φτάνει επιλογές, αφήνει έξω σαν Βιδάλη. Πάσα του δίπλα στον Κυφοκέρη, στην περιφέρεια και πάλι μπαλά. Προσπαθεί να περάσει, θα πάει από τα δεξιά και θα ευστοχίσει ο Βάρια. Για το 4-0. Δεύτερο καλάθι για τους κόκκινους. Ακόμα αναζητούν τους πρώτους πόντους οι κουβαλίες. Θέλει να τους φέρει ο Τσιρδήμος. Θα κάνει έρμπολο όμως το τρίποντο. Έχουμε και αλλαγή με τον Κούκκι να περνάει αρκετά νωρίς το μάτς. Παίρνει την θέση του Σμετή. Με συγχωρείτε, τώρα παίρνει ο Τζιφοκέρης. Βιδάλης παίρνει στην κορυφή. Πάσα στα αριστερά, κάνει τη στρίτου ο Σωτηρόπουλος. Ο πίεση θα πάρει το σουτ. Μαζεύουν οι μπλε. Μπάλα στα χέρια του Κουκί. Νομίζω θα είναι σταθερός ο οργανωτής από εδώ και πέρα για τους κουβαλίες. Αφήνει στην γωνία και όπου είναι ο Καζάνης, εκτελεί, δεν θα κάνει καλό σουτ. Θα βγουν γρήγορα στην άλλη πλευρά η κόκκινη. Σηκώνεται από κοντά, δεν θα το βάλει όμως ο Καρατζάς. Με ευκαιρία, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι τον Μπάρια. Κουκίς, εξαιρετική η πάσα του. Δεν μπορείς όμως να την υποδεχτεί καλά ο Χριστοδούλου αυτό. Λέει και στον συμπαίκτη του. Παραμένει το σκορ στο 4-0. Παραμένουν πολλοί σπόντοι οι κουβαλίες. Με 7 και 40 να μας απομένουν ακόμα για το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Κέρης έχει τον πολίτη πάνω του, θέλει να τον παίξει με πλάτη. Στα 4 δευτερόλεπτα θα πάρει ο Σωτηρόπουλος. Ωραία πάση του για τον Μπάρια. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά την φάση εκείνος όμως από κοντά. Που της επιχειρεί μια μακρινή πάσα, έφτασε στον Τσιρδήμο. Κλείστηκε από δύο, γυρίζει με το δεξιά στο χ. Αντίον Καρατζάς. Εδώ σταματάει με φάουλ ο αντίπαλος του Τσιρδήμος. Φάουλ νούμερο 2. Αυτό για τους κουβαλίες. Ο Γυρόπουλος κατεβάζει. Κάνει την κίνηση ο Μπάρια, επιλέγει τον Κυφοκέρη. Θα το πάρει αυτός από την κορυφή. Είναι αδύναμο το σουτ, βρίσκει σίδερο. Κουκίς. Βλέπει τις επιλογές σου στη γωνία ο Τσιρδήμος. Μπάρια έχει κάτσει και στην θέση για να μην περάσει πάσα για τον πολίτη. Κουκίς αφήνει στα δεξιά. Μένει μόνος τώρα πατώντας γραμμή, θα εκτελέσει, δεν το βάζει μαζί ο Καζάνης. Ακόμα δεν έχουν πετύχει καλά την μπλε. Πολίτης θα γυρίσει, θα το βάλει τώρα και θα σπάσει το ρόδι για το 4-2. Σωτηρόπουλος
ξεκίνησε ο Βιδάλης. Σε αυτόν πήγε η μπάλα. Θα περάσει, θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει. Σε τρίμος αφήνει χέρι με χέρι στον Κουκί. Κατεβάζει, βρήκε τον πολίτη αυτό στην κίνηση, εδώ θα μπορέσει να ισοφαρίσει. Ο Βιδάλης μαζεύει, κρατάει κιόλας, θα περάσει, θα αφήσει και την πάσα στον Μπάρια. Στήριξε πολύ ψηλά αυτός σχεδόν κάρφωσε. Έκανε το 6-2 τώρα. Κούκης, 5,5 λεπτά ακόμα στην περίοδο. Στο Δούλου για 3 μέσα. 6-5. Στον πόντο πλησιάζουν τώρα οι Cavaliers. Με το πρώτο τους τρίποντο να έρχεται διαχείριση του Στοδούλου. Σιδηρόπουλος βλέπει τις κινήσεις των συμπαικτών του. Παίζει με τον Τυφοκέρι, αυτός θα γυρίσει. Θα αφήσει την παλαιότερα λάθη. Για το 8-5. Πού τις κατεβάζει. Στα αριστερά, κλείνεται, ψάχνει πάσα, κλείνει στον Καζάνη και αυτός κατευθείαν έξω. Ο Κούτσης θα περάσει, αποφάσισε να πασάρει στον αέρα, δεν του βγήκε η απόφαση αυτή. Συνδυασμός τώρα για τους κόκκινους, Μπάρια δεν τελειώνει καλά. Ήρθε με φόρα και από πίσω ο Καρατζάς, αυτός είναι που θα βγάλει την μπάλα εκτός. Στην επαναφορά τώρα η Κουβαλή, 4 και 33 ακόμα. Για να ολοκληρωθεί και το πρώτο δεκάλεπτο. Κουκής. Παίρνει και πάλι. Θα γυρίσει με το δεξιό πολίτης. Δεν θα καταλήξει τόσο καλά αυτή η μπάλα. Ανεβάζει ο Σωτηρόπουλος. Κύριο Βιδάλη στα αριστερά. Θέλει να περάσει, θα τα καταφέρει και θα φτάσει μέχρι το καλάθι με την πολύ ωραία κίνησή του. Για το 15. Κούκης. Έτσι με τον Καζάνη, μπάλα θα πάει στον Χριστοδούλου. Τον με συγχωρείτε στο Τσιρδίμο. Πολύ της αφήνει έξω για να πάρει το τρίποντο Χριστοδούλου. Στημένος, θα στοχίσει. Καρατζάς τώρα. Πάει στο ένας με έναν με το Κούκι. Δεν μπορεί να τον νικήσει αλλά θα μαζέψει και πάλι. Θα φέρει νέα 14 δευτερόλεπτα για τους κόκκινους. Σωτηρόπουλος για 3 μέσα και αυτό. 13-5. Στο σύν 8 ξεφεύγουν τώρα οι γηπεδούχοι. Θα μπορέσει να μειώσει εδώ ο Κούκις. Σε 13-7. Στήρο Βιδάλης. Βαρέα. Προσποιήθηκε τώρα θα σηκώσει για 2. Βρίσκει σίδερο. Κούκης κατεβάζει. Βρίσκει λίγο χώρο, είναι για 2. Ο Κούκης το σουτ θα το βάλει. 13-9. 2-35. Ακόμα για το τέλος. Εδώ ο Κούκης είδε ότι του άφησαν το σουτ οι αντίπαλοι του. Δεν ξέρω αν είναι επιλογή και αν απλά δεν είναι καλή άμυνα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τελευταίος ακούμπης ο Βιδάλης. Η μπάλα είναι για τους Cavaliers, για τους οποίους επιστρέφει ο Σμέτης και πάλι στο μάτς. Φέρνει τη θέση του Καζάνη. Κούκης. Πάρει και πάλι, αφήνει στον Τσιρδίμο, θα επιχειρήσει το τρίποντο αυτός, κάνει έρμπολ. Πιέστηκε και έρισε το φάουλ τελικά ο Σωτηρόπουλος. Και έχουμε το τρίτο ομαδικό για τους Cavaliers. Πάει πίσω η μπαλά. Καρατζάς. Έχει πάνω του τον Σμέτιο Καρατζάς.
Κούκης. Έγινε το λάθος ωστόσο. Η Dallas θα δεχτεί το φάουλ. Και θα πάει στην γραμμή. Για δύο βολές. Πέρασε το μάτς για τους Cavaliers. Ενώ είναι ο πρόσωπο Καραϊσκάκη στην πεντάδα των κόκκινων. Λιγότερο από 1,5 λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Βότζας με το που πήρε την μπάλα συνδέστηκε με το καλάθι. 13-11. Σιδηρόπουλος με τον Καραϊσκάκη και αυτός αφήνει έξω. Βιντάλης θα εκτελέσει και θα το βάλει κιόλας. 16-11. Πήγαμε μόλις στο τελευταίο λεπτό του πρώτου περίοδου. Στο συν 5 η κόκκινη. Κουκκής σηκώνεται μπροστά από 2, δεν μπορεί να σκοράρει. Και ο Βιντάλης παίζει αμέσως με τον Σωτηρόπουλο. Κλείστηκε αυτός, δεν βρήκε διάδρομο από τα αριστερά. Καραϊσκάκης προσποιείται, θα εκτελέσει τελικά από αυτό το σημείο. Δεν μπαίνει το καλάθι, Κούκκης επιχειρεί με αμακρινή πάσα με στόχο τον Γκότζα, θα τον βρει. Τους αφήνει έξω, Σμέτης πατάει γερά, σηκώνεται για δύο, θα κάνει αδύναμο τελείωμα όμως. Καραϊσκάκης παλεύει και να κλέψει, η μπάλα είναι όμως και πάλι για τους Cavaliers. Τελευταία 24 δευτερόλεπτα, 13 για τους μπλε. Σηκώνεται για δύο Κούκκης, δεν θα το βάλει. Για ποιον είναι η κατοχή τώρα, για, τους, για την Λαμπόλα Τεβαπέλ. Όπως λέει ο ρέφερι, ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο μάτς μετά το time out, μια επίθεση 13 δευτερόλεπτων τώρα για τους κόκκινους. Σωτηρόπουλος στα 8. Κατά έκανε Σκάκης 3 δευτερόλεπτα, 2. Έχουμε φάουλ. Πάνω στον παίχτη της Λαμπόλα Τεβαπέλ. Στη γραμμή. Τώρα ο... Πάρεα. Παραμένει το 17-11. Βάζει την δεύτερη. 18-11. Ένα δευτερόλεπτο, Κούκκης θα πετάξει την μπάλα, βρίσκει την φάνη. Αφαιρεί και τελειώνει έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 18-11. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Ανάμεσα σε Λαμπόλα Τεβαπέλ και Cavaliers. Στο σύν 7 βρίσκονται οι κόκκινοι. 18-11 δείχνει το σκορ. Και τώρα είναι και στην επίθεση. Ένα σου τριών πόντων, εύστοχο κιόλας από τον Σωτηρόπουλο. Ξεκίνουν δυναμικά και την δεύτερη περίοδο. Και στέλνει τώρα την διαφορά στο συν 10. Για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο σημερινό παιχνίδι. Ακόμα ένα λάθος όμως από την πλευρά των μπλε. Καρατζάς θα γυρίσει. Λέγει να παίξει έξω με τον Σωτηρόπουλο. Καρατζάς ξανά. Κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Προσπαθήσει να γυρίσει, θα σηκωθεί, αναπηδάει μπάλα δύο φορές, καταλήγει εκτός και το rebound καταλήγει στα χέρια των Cavaliers. Θα τον πούσει να φέρει γρήγορα στην άλλη πλευρά, όμως έξι να γύρθα από πίσω ο Σωτηρόπουλος και του έκλεψε την μπάλα. Βιντάλης θα πάρει και ανενόχλητος θα τελειώσει τη φάση για το 23-11. Εκμεταλλεύονται τα λάθη των Cavaliers. Οι γηπεδούχοι θα ανεβάζουν την διαφορά τώρα στο συν 12. Γκότζας θα κερδίσει το φάουλ τον Σωτηρόπουλο έχει γίνει. Πέρασε ο Χριστοδούλου, σηκώθηκε από κοντά. Το χάσε μαζεύει ο Γκότζας. Σμέτης για τρεις.
Δεν μπαίνει ούτε τώρα το καλάθι. Παναφέρει ο Καρατζάς, αφήνει τον Σωτηρόπουλο. Βάζει εκείνος αργά αργά. Κάνει την κίνηση ο Μπάρεα. Λέγει μια δυνατή πάσα με στόχο τον Καραϊσκάκη. Τελευταίος έχει ακουμπήσει ο παίκτης της La Bola de Papel. Κουκής. Πάει μέχρι μέσα, πέρασε. Δέχτηκε το χέρι του αντιπάλου στο κεφάλι. Κατάφερε να σκοράρει κιόλας, 23-13. Ξανά διαφορά στρογγυλά στους 10 πόντους. Και έχει ευκαιρία ο Κούκης τώρα από την γραμμή των βολών να τη ρίξει και πάλι σε μονοψήφιο. Ενώ και ο Φωκέρης έπεσε και πάλι στο μάτς από την πλευρά των κόκκινων. Κούκης ευστοχή και στην βολή για το 23-14. Σωτηρόπουλος. Και στην περιφέρεια ο Καρατζάς θα εκτελέσει κιόλας πολύ κακό το σουτ. Μποτζάς. Πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του, δυσκολεύτηκε να βρει την πάσα. Έχει ακουμπήσει νομίζω και ο Φωκέρης, γι' αυτό και η κατοχή είναι τελικά για τους Cavaliers. Αναφέρει ο Πολίτης. Μποτζάς βλέπει τις επιλογές του. Πάει προς τα μέσα, βλέπει κόκκινες φανελές γύρω του. Επιμένει όμως ο ίδιος, δεν θα τα καταφέρει. Δεν υπάρχει και κάποιο φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές. Ρομπάρεα. Σωτηρόπουλος στέκεται και εκτελεί για δύο. Με φόρα και ο Καρατζάς το θεόπηδηξε. Αλλά δεν καταφέρει να μαζέψει το rebound. Βάλιες στην επίθεση. Με τον Σμέτη να παίρνει το σούτ από το πλάι. Κουκής μαζεύει πρώτη Καρατζά. Την είχε πάλι στον Σμέτη. Και στο δούλο από ένα σημείο που το αρέσει να εκτελεί. Δεν θα του κάνει το χατήρι τώρα η μπαλά. Πάντα θέλει να φύγει μπροστά. Παλεύει με τον Βγόζα. Ο τελευταίος θα κερδίσει. Πατάει γκάζι κιόλας για να φύγει στην άλλη πλευρά. Έχει ακουμπήσει μόνο μπαλό εκεί ο Φωκέρης. Αλλά ο Βγότσας είναι κιόλας αυτός που έβγαλε. Αμένει το 23-14 στο σκορ, 6-35 ακόμα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Βιδάλης. Μπαλά έξω, Σωτηρόπουλος θα το επιχειρήσει. Καρατζάς μάζεψε αλλά μπερδεύτηκε και άφησε την μπάλα σε αντιπαλό. Κουκής. Και τον Πολίτη πάει με δύναμη αυτός. Σηκώθηκε μπροστά του Καρατζάς, έπαιξε καλή άμυνα. Υπεραριθμία μπροστά η κόκκινη με το ένα χέρι. Ο Μπάρια θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 25-14, πολύ δύσκολη η προσπάθεια. Πάρα πολύ όμορφη φάση. Σμέτης. Τελή για τρεις. Βρίσκει σίδερο. Σηκώνει τον Βότζα στην δεύτερη ευκαιρία των Cavaliers. 25-16. Ωραία. Βιδαλής. Τρίπλα πίσω από την πλάτη. Μπάλα στη γωνία. Καρατζάς θα εκτελέσει. Δεν το βάζει. Κουκής. Κερδίζει το φάουλ. Το σκάνει και στο χέρι. Σιλά λέει ο ρέφερι. Με δύο βολές. Συγγραμμή τώρα ο Κούκης. Αστέχει στην πρώτη βολή. Βάζει την δεύτερη. 25-17. Σωτηρόπουλος. Και ο Φωκέρης στην κορυφή. Ξεκινάει την πορεία του προς τα μέσα. Έχει δεχτεί το φαουλ τον Πολίτη.
τώρα για τους Cavaliers. Τα Καζάνη και Τσίρδημο να επιστρέφουν στο μάτς. Παίρνουν τη θέση του Πολίτη και του Χριστοδουλού. Παναφορά φέρνει την μπάλα στα χέρια του Καρατζά. Βιζάλη τώρα στην κορυφή. Και πάλι Καρατζά στα 8. 4 λεπτά ακόμα. Πρέπει κάποιος να εκτελέσει τώρα για τους κόκκινους. Θα το κάνει ο Σωτηρόπουλος παίρνοντας μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Βότζας άφησε εξαιρετικά στον Τσιρδίμο με τη βοήθεια του Ταβλού. Αυτό θα σκοράρει για το 25-19. Σωτηρόπουλος. Στους 6 έχουν ρίξει τώρα την διαφορά οι Κουβαλίες. Ενώ υπενθυμίζω νωρίτερα είχαν προηγηθεί με διψήφια διαφορά οι κόκκινοι. Βγάζουν μια μικρή αντίδραση οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Μπαλά μακριά στον Καρατζά. Σωτηρόπουλος δεν θα περάσει πάσα του από τον Σμέτη. Ξεκίνεται αυτό στην άλλη πλευρά. Πάμε φορά εκεί, Σωτηρόπουλος και Καρατζάς από πίσω του. Κόψανε με φάουλ. Τέταρτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Ένα φάουλ υπενθυμίζω μέχρι στιγμής οι Κουβαλίες στην δεύτερη περίοδο. Άλλα λεφτά μπορώ να περάσω 25-21 τώρα. Βάζει ο Σωτηρόπουλος. Ωραία. Βιτάλης εκτελεί για τρεις. Δεν το βάζει. Μαζεύει ο Καρατζάς όμως και παραμένει στην κόκκινη στην επίθεση. Σωτηρόπουλος. Στα 7 δευτερόλεπτα η επίθεση. Μαζεύει ο Κυφοκέρης. Αφήνει έξω. Καρατζάς εκτός ισορροπίας. Δεν το βάζει. Μαζεύει ο Σμέτης. Κούκης. Και γρήγορα στην άλλη πλευρά, Σμέτης θα πάρει στα αριστερά, θα τελειώσει την φάση ωραία και θα θυσιάσουν τώρα στο 25-23. Οι Κουβαλίες στο δίποντο, πάει πλέον το μάτς και καλούν τα time out γρήγορα οι γηπεδούχοι. Κάτι παραπάνω από 4,5 λεπτά να πούμε ακόμα για το ημίχρονο. Οι Κουβαλίες έχουν καταφέρει να μαζέψουν την απόσταση και να πλησιάσουν πλέον στο δίποντο. 25-23. Ο Κοτσαβούρης δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από την εικόνα που παρουσιάζει μέχρι στιγμής. Οι παίκτες στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για αυτό που έβαλε και τους έβαλε και τις φωνές στο time out. Θα έρθει το Γαλάς τώρα από τον Βάρεα. Για το 27-23. Δίνει μια ανάσα στην ομάδα του. 25-14 ανασκοράρουν οι γηπεδούχοι. Κάνει σερή 9-0 οι Κουβαλίες. Πάρε εδώ ξανά, θα χτυπήσει την επίθεση. Για το 29-23. Δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Για το συν 6 των κόκκινων. Πάει τώρα από τον Βιζάλη. Έχουμε βόλες για τον Τσιρδίμο. Είναι στο στην πρώτη. Τώρα ετοιμάζεται σιγά σιγά για την δεύτερη. Θα την βάλει για το 29-25. Σωτηρόπουλος. Στην κορυφή ο Καρατζάς, παίρνει στον Μπάρεα. Θα πάρει ακόμα μια προσπάθεια αυτός. Έχει αυτοπεποίθηση στις τελευταίες φάσεις. Το φάουλ έχει γίνει από τον Κυφοκέρη και είναι επιθετικό. Για μάρτυρες στον ρέφερι ο παίκτης Λάμπολα δε Βαπέλ. Ενώ ο Καραϊσκάκης επιστρέφει το μάτς. Με βόλε.
ομάδες, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των γηπεδούχων. Ο Βγόντζας είναι στη γραμμή. Βάζει την πρώτη. 2-2. Βάζει και την δεύτερη. 29-27 με δύο βολές. 2-25 ακόμα για το τέλος του ημιχρονού. Παραμένουν κοντά οι δύο ομάδες. Καραϊσκάκης. Βιντάλης βρήκε εκεί την πάσα στην τρύπα. Δεν μπορούσε όμως να την εκμεταλλευτεί ο Βαρέα. Ο Δήμος αφήνει δίπλα του στον Γκότζα. Κούκης. Καστή πάσα. Ο Δήμος δυσκολεύεται να την υποδεχτεί. Βρίσκει όμως εκεί πεσμένο στον Γκότζα. Μπερδεύεται αυτός. Καλή άμυνα από τους κόκκινους και θα κλέψουν τελικά. Μαρία θα περάσει εξαιρετικά. Θα δεχτεί το φαουλ του Καζάνη. Έχουν το όλο να δώσουν οι κουβαλίες. Είναι μόλις το δεύτερο αυτό. Παναφέρει ο Βιδαλής. Στα χέρια, στην κορυφή ο Βιντάλη ζητάει, πήρε σε Τυρόπουλος, σε πίεση, θα το χάσει. Προλαβαίνει ο ίδιος, αλλά θα χάσει την ισορροπία του στην χέρια. Και έχουμε κατοχή για τους κουβαλίες. Γκότζας. Δήμο στα δεξιά με τον Μπάρεα πάνω του. Παγιο και Φωκέλη για βοήθεια στην άμυνα. Κουκής. Κάνει βηματάκι πίσω. Καζάνης αφήνει στον Σμέτη. Κάνει για την κίνηση. Μπάρα θα καταλήξει τον Κούκη για να πάρει αυτό στο τρίποντο. Στη λήξη του χρόνου θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. 29-30. Οι Βαλίες ολοκληρώνουν την αντεπίθεσή τους. Περνούν τώρα μπροστά με την τρίποντη εκτέλεση του Κούκη. 47 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Άστοχο το τρίποντο του Σωτηρόπουλου, δεν μπορεί να απαντήσει. Μπάρει απαλεύει για το rebound, θα το πάρει τελικά ο Κουκής. 3-1-2 τώρα μπροστά. Μπάλα στον Σμέτη. Αριθμητικό πλεονέκτημα για τις κουβαλίες. Δεν το εκμεταλλεύονται. Θα γυρίσει τώρα όμως ο Κουκής. Έξυπνα. Κατεβάζει το χέρι του παίκτη των Τσιλαμπόλα Δεμαπάλ. Δεν μπορεί να τον σταματήσει. 29-32. Ο Κουκής το παίρνει πάνω τις τελευταίες προσπάθειες. Στο σύν 3 οι κουβαλίες, 16 δευτερόλεπτα τώρα για τους μπλε. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. Και έτσι. Οι μπλε έχουν 16,1 στην διάθεσή τους. Και όπως φαίνεται, θα πάνε με το προβάδισμα στο ημιχρόνο. Κουκής. Είναι στον Σμέτη, πάσα στην γωνία, Γκότζα σε εκτελεί για τρεις. Το χάνει, ένα δευτερόλεπτο, Σωτηρόπουλος και προλαβαίνει. Και τελειώνει έτσι το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 29-32. Πήγαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι Βάλιερς κατάφεραν στο φινάλε της δεύτερης περίοδου να φέρουν το πάτο μάτς με τις προσπάθειες του Κούκη. Προηγούνται τώρα με 29-32. Νωρίτερα υπενθυμίζω η Λαμπόλα δεν απέλησε χθες ακόμα και στο συν 10 την διαφορά. Ωστόσο δεν κατάφερε να την κρατήσει και τώρα βρίσκεται να κυνηγάει. Πήγα να πω, θα ισοφαρίσει όμως εδώ ο Καρατζάς σε 32-32. Σοβαλία λοιπόν. Κουκής. Αναλυστής η παίκτη, αφήνει έξω. Δήμος θέλει να πάρει κεφάλι. Το Βάρε όμως πετάει την μπάλα εκτός. Μόλις 4 δευτερόλεπτα από τη διάθεσή τους τώρα οι Cavaliers. Πήρε ο Χριστοδούλου, ωραία κίνηση για να αποφύγει τον αντιπαλό του. Στα δύο δευτερόλεπτα σούταρε, το χασέ, μάζεψε ο Τσιρδήμος, θα σηκωθεί, καθαρή άμυνα του Βάρεα. Και η κατοχή είναι για τους κουβαλίες, πέφτει κιόλας ο αντιπαλός του να τον σηκώσει.
Γκάτζας. Κέρις, τα δεξιά, τα πλησιά στην εφόρα, ο Μπάρια κερδίζει το φαουλ τελικά. Θα πάει στην γραμμή των βολών επίτα από το πρώτο ομαδικό φαουλ. Είναι μπλε. Μέσα η βολή. 32-33-32 με συγχωρείτε. Για την δεύτερη, 34-32. Κουκκής. Σταματάει, δεν είναι καλή η πάσα του, δεν μπορούσε να πάρει και θέση εκεί ο Τσιρδήμος για να αρπάξει την μπάλα. Κατέληξε εκτός αυτή. Σωτηρόπουλος. Οργανώνει. Στο πλάι, Καρατζάς, αφήνει στον Μπάρια, Βιδάλης κάνει την κίνηση. Τα δευτερόλεπτα ακόμα, Σωτηρόπουλος ανενόχλητος, θα πάρει ένα τρίποντο, θα εξοχίσει για το 37-32. Στο σύν, 5. La bola de papel. Τι Φωκέρης, έχει κάνει το φάουλ στον πολίτη, το παραδέχεται. Το ομαδικό και για τους κοκκινούς από ένα έχουν οι δύο ομάδες. Κουκκής. Η πάσα του θα περάσει για τον Τσιρδήμο. Αυτός όμως θα κάνει το λάθος στην συνέχεια. Βάρια στα δεξιά. Στέκεται για δύο, το βάζει. 39-32. Το έχει κάνει ο Καρατζάς. Θα κάνει την κίνηση προς τα μέσα ο πολίτης. 39-34. Παίνει έξω ο Σωτηρόπουλος, θα πάρει το τρίποντο στο σιδερό. Κουκκής. Έχουμε στήριγμα. Για φάουλ του Τσιρδήμου. Τώρα στο παιχνίδι, χωρίς λόγο. Είναι ο Κουκκής. Μια δύσκολη ενέργεια. Μετάει στο καλάθι. Κερδίζει όμως και πάλι ο Κουκκής. Κρατάνε οι κουβαλίες στα 17 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει ο Τσιρδήμος, παλεύει εκεί. Θα γυρίσει και κάνει το φάουλ. Θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών. Ένα τώρα τα ομαδικά. Και επιστρέφει Καραϊσκάκης στο μάτς για την La Bola de Papel. Βάζει και την δεύτερη για το 39-36. Σωτηρόπουλος. Oh.
αφήνει έξω. Καραϊσκάκη είναι στην κορυφή. Θα εκτελέσει για τρεις, βρίσκει σίδερο όμως. Κάνεται πάλι. Μιλά πολλά τε Βαπέλ. Ο Κάλης προσπαθεί να κρατήσει. Θα κλέψουν οι κουβαλιές. Υπάρχει φάουλ στον Γκοτζά. Τι έχει κάνει ο Μπαρέα. Πέμπτο μαντικό για την Λαμπόλα δε Βάπελ. Και έχουμε βολές. Συγγράμμε λοιπόν ο Γκοτζάς. Φάνει την πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 39-37. Κυροβιδάλης. Βρίσκονται τον Μπάρια, βλέπει τη λίγη για πάσα. Καραϊσκάκης. Καραϊσκάκης φτιάχνει λίγο χώρο, στα 3 δευτερόλεπτα θα σηκωθεί, δεν το βάζει. Μαζεύει το rebound ο Χούκης. Πάει από τα δεξιά, σηκώνει την πάσα. Θα δεχτεί όμως το κόψιμο στα ίσα ο Τσιρδήμος από τον Σωτηρόπουλο. Υπάρχει μια διαφωνία ανάμεσα στους δύο διαιτητές. Να δούμε για ποιον είναι η κατοχή. Η μπάλα είναι για τους κόκκινους τελικά. Σωτηρόπουλος θα το πάρει το σουτ. Δεν θα το βάλει. Κούτσις θα χάσει. Κερδίζουν και πάλι γρήγορα. Η κόκκινη Μπάρεα για δύο, θα κάνει ένα κοντό σουτ. Συγκρίμος θέλει να ανεβάσει ταχύτητα. Περνάει το κέντρο, σταματάει τώρα. Και με τον Ουγκότζα. Μπουκής. Τους φτιάχνει χώρο ο Πολίτης, θα συνεργαστεί μαζί του, γυρίζει, κόβεται. Θα πάρει στο Σωτηρόπουλος, υπάρχει φάουλ νωρίτερα στην φάση από τον Ουγκότζα. Κόβει με αυτόν τον τρόπο τον ευνηδιασμό των αντιπάλων του. Κάνοντας παραλληλά και το δεύτερο ομαδικό για τους κουμπαλιέρς. Σωτηρόπουλος. Τώρα η μπάλα πάει στην Μπάρεα. Δεν θα γίνει το λάθος, διόρθωσε ο Σωτηρόπουλος. Μπάρεα θέλει να γυρίσει, σηκώνεται, το βάζει. 41-37. Κούκης. Με εξωτικό φάουλ, μακριά από την μπάλα έγινε. Στέφιτς, η κατοχή στα χέρια των κόκκινων, 4-23. Πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ενώ είναι και το τρίτο φάουλ που κάνει ο Τσιρδήμος στο μάτς. Σωτηρόπουλος. Είναι ο Καρατζάς, εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχο το σουτ. Βάζει ο Χριστοδούλου. Παίρνει ο Κούκης. Κούκης στην κορυφή, έχει τον Καρατζά μπροστά του. Θα κάνει το βηματάκι πίσω για να πάρει το δίποντο. Μαζεύει ο Καραϊσκάκης. Είναι πίσω στο ρελά μπόλα δε Βαπέλ. Βιέζει το Σωτηρόπουλος. Υπογυρίζει ωραίο Καραϊσκάκης. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Βάζει ο Γκότζας τώρα για τους μπλεξ. Αστοχές οι δύο ομάδες στις τελευταίες φάσεις. Έχουμε πολύ στο 41-37. Από το τελειώμα του Γκότζα, 3-15 ακόμα στο 10 λεπτό. Θα περάσει ο Σωτηρόπουλος, ωραία, θα αφήσει πάρα στο καλάθι. Για το 43-37. Και έχουμε και διακοπή για time out.
συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Με τον Μπούκι να κρατάει. Μπαλά στον Σμέτη, θα επιχειρήσει ένα σου τριών πόντων και θα το βάλει κιόλας. 43-40. Προσπαθούν να γίνουν πιο απειλητικοί οι κουβαλίες. Μένουν σε κοντινή απόσταση, αλλά το προβάδισμα το κρατάνε οι γηπεδοχοί. Καρατζάς θα δέχει το follow από τον Κουκί. Είναι το τέταρτο ομαδικό αυτό για τους μπλε. Αλλά έχει προλάβει, είχε πάρει τα βήματα ο Καρατζάς, γι' αυτό έχουμε βολές. Αστοχή στην πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη. Κούκης κατεβαίνει από τα αριστερά. Βρήκε εκεί την πάσα προς πίση, πάσα έξω. Στο δούλου για τρεις, δεν είναι καλό το σουτ. Κατεβάζει ο Καραϊσκάκης. Μια ψηλή πάσα με στόχο τον Μπάρια. Πίνει έξω αυτός τον Βιδάλη. Το πλάι θα εκτελέσει ο Μπάρια, δεν μπορεί να σκοράρει, όμως η μπάλα φτάνει και πάλι στημένη στα χέρια του. Δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο, θα τον εκμεταλλευτεί. 45-40. Κούκης. Σκαστή πάσα. Σμέτς το πλάι θα το επιχειρήσει, το σούπα το βάλει και όλα είναι για 3 πόντους. 45-43 ο Σμέτς. Δίνει όσους στην ομάδα του. Βρίσκει ακόμα μια έστωχη εκτέλεση για το μείον 2 των Κουβαλιές. Ένα 28 πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Βιδάλης θα αφήνει έξω. Είναι πέμπτο φάουλ. Γι' αυτό και η μπάλα θα πάει στην γραμμή των βολών. Και όπου είναι ο Βιδάλης. Κάνει την δεύτερη. Μάχη για το rebound. Βγαίνει και της ομπάρια. Βιδάλης θα πάρει την προσπάθεια, δεν θα το βάλει. 46-43 το σκορ. Βόντζας. Σμέτς αφήνει στο πλάι. Και που είναι ο Χριστοδούλου, θα εκτελέσει για τρεις. 46 όλα. Χριστοδούλου φαίνει και πάλι στα ίσα το μάτς. Σοφαρίζουν για δεύτερη φορά οι κουβαλίες, οι οποίοι αρνούνται να τα παρατήσουν. Περάσει ο Βιδάλης, συγκρούστηκε με τον Κούκη και έχουμε φάουλ και νέες βολές για τον Βιδάλη. Νωρίτερα έβαλε την μία από τις δύο. Πάλι στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 47-46. Κούκης. Μένει στον αέρα, σημαδεύει σωστά. 47-48. Προβάδισμα στα χέρια των Κουβαλιές, 26 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Περνάει ο Σωτηρόπουλος, ζητάει φάουλ, δεν δίνεται κάτι. Βόζας φεύγει στην άλλη πλευρά. Παίρνει ο Κούκης, 8 δευτερόλεπτα. Σμέτης για 3, μέσα! 47-51. Απάντησε ο Σωτηρόπουλος από πολύ μακριά, δεν ήταν άσχημο το σουτ. Και έτσι τελειώνει το 3ο
παρακαλώ, έχουμε το σκορ 47-51. Πήγαμε και στο 4ο δεκάλεπτο με τους Κουβαλιές να έχουν πάρει και πάλι το τιμόνι στα δικά τους χέρια. Νίκης και Σμέτης έβιασαν δουλειά στο τέλος της τρίτης περίοδου. Και τώρα οι μπλε προηγούνται με 47-51. Κούκης κρατάει στα 7 δευτερόλεπτα. Βόντζας από τα αριστερά σηκώνεται, θα το βάλει. 47-53. Πυροβάρια. Ο Κέρις γυρίζει. Έχει γίνει φάουλ από τον Τσιρδημό. Έχουμε επαναφορά για τους κόκκινους χαμηλά εκεί για αυτό το φάουλ. Πυροβάρια γυρίζει κατευθείαν. Αστοχίσει όμως. Κούκης στη γωνία. Ο Χριστοδούλου δεν θα μπει το καλάθι. Ο Κέρις αφήνει στον Σωτηρόπουλο. Σωτηρόπουλος μένει με τον Τσιρδίμο. Ο Κέρις έχει δύο αντιπάλους πάνω του. Αστοχίσει ο ίδιος, γραπώνει την μπάλα ξανά. Θα δεχτεί τελικά το φάουλ, καλάθι και φάουλ. Ο Σμέτης έχει κάνει. 49-53 επέμεινε ο Κεφοκέρης και πήρε τελικά το μάξιμου από την φάση. Και τώρα ετοιμάζεται για την συμπληρωματική βολή του. Εξοχή στην βολή. Μειώνει σε 50-53. Κούκης. Κύριο Βγοντζάς. Πάλι στον Κούκη. 9 δευτερόλεπτα. Κούκης έξω. Πάλι την προσπάθεια ο ίδιος. Κάνει έργο. Σε κοντά αυτός βρήκε χώρο, τον εκμεταλλεύτηκε για το 52-53. Φαίνει τώρα την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής ο Καραντζάς. Το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο Κάρβουνο. Θυμίζω πως η Λαβόλα δε Βαπέλ συνεχίζει τη μάχη της για μια θέση στην πρώτη τετράδα. Την άλλη Κουβαλίες είναι αδιαφορή, ωστόσο είναι οι Κουβαλίες και παλεύουν κάθε μάτς. Το αποδεικνύουν και σήμερα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, η οποία παρά την πορεία της στην φετινή Evolution έχει αποδείξει το πόσο δυνατό σύνολο έχει. Άστοχο το τρίποδο του Καρατζά. Παραμένει το σκορ στο 52-53. Χάσαν την ευκαιρία του Κόκκινου να πάρουν τα ενία. Το Δούλου θα σηκωθεί, θα τον βάλει. 52-55. Καρατζάς στα δεξιά. Κάνει την κίνηση ο Βιδάλης και πήρε την μπάλα. Βγήκε έξω τον Κυφοκέρη, θα εκτελέσει γιατί αυτός δεν έρχεται, τη σοφάρισε. Κούκης. Χαμηλή πάσα. Δεν μπορέσα να την πάρει ο Σμέτης. Κατοχή. Είναι για τους κόκκινους. Άρα τις φωνές του Σμέτη. Μάρια. Θέλω να βρουν ανοργάνωτη την άμυνα. Η κόκκινη θα σηκωθεί από κοντά, θα μειώσει. 54-55. Θα πάρει στον Κούκκι. Καρατζάς είναι εκεί για να
κλέψει στο Τυρόπουλο, έχει φύγει μπροστά, σηκώνεται, τον ακολούθησε, ο Σμέτης τον άγχωσε. Τον δυσκόλεψε και στην εκτέλεση μαζεύει ο Βιδαλής. Τρίποδο του Σωτηρόπουλου, βρίσκει σίδερο. Και πάλι μπορούσαν να περάσουν μπροστά οι γηπεδούχοι και πάλι όμως δεν τα κατάφεραν. Μπαλά στο πλάι Χριστοδούλου, θα το πάρει το τρίποντο, θα το βάλει κιόλας για το 54-58. Είναι ακόμα μια λύση ο Χριστοδούλου στην ομάδα, το αυτή του φορά πίσω από τα 6.75 για το συν 4 με 6 λεπτά να απομένουν για το τέλος. Σωτηρόπουλος, Μπάρεα. Και πάλι μπαλά στην περιφέρεια. Σωτηρόπουλος θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει Μπάρεα, είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Θα πάρει και το shoot εκτός ισορροπίας. Κούκης αφήνει στον Χριστοδούλου. Όταν εκεί με χώρα ο Τσιρδήμος. Αφήνει την μπαλά στο σώμα του, κατέληξε εκτός. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Στο μάτς 5,5 λεπτά από μένα ακόμα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, το οποίο παραμένει derby 54-58 το σκοτ. Καβαλιές έχουν περάσει μπροστά και παραμένουν εκεί και η Φωκέρης θα σηκωθεί υπό πίεση. Θετικό rebound του Σωτηρόπουλου, πάρα πολύ δύσκολο καλάθιο. Κάτω από τα χέρια του αντιπάλου του, πέρασε την μπάλα και να άφησε το καλαθιό. 56-58. Μέτης. Γυρίζει ο Γκότσος, δεν βλέπει κανέναν γύρω του, θα πάρει και ανενόχλητο στο σουτάκι. 56-60. Σωτηρόπουλος. Κατεβάζει αργά αργά. Καρατζάς. Υποχέρης βγήκε έξω, εκτέλεσε για τρεις, βρήκε σίδερο. Και έγινε και το φόλ στη συνέχεια στο Σωτηρόπουλο. Συνέχεια με Κούκη στο μάτς. Πάσα του έφτασε στον Τσιρδήμο από κοντά αυτός. Θα τον πουλήσει μπαλά. Βγήκε και βγήκε. Τζας, μπλε φανέλες γύρω του, σταματάει, περιμένει τους συμπαίκτες του. Βιδάλης αφήνει στον Σωτηρόπουλο. Θα το πάρει από αρκετά μακριά, δεν θα το βάλει. Παραμένει το σκορ στο 56-60. Κούκης. Πέρασε, έφτασε μέχρι το καλάθι ο Χριστοδούλου. 56-62. Σε τελευταία λεπτά έχουν σωστότερες αποφάσεις σε θέση τους οι Cavaliers. Και φτάνουν τώρα στο συν 6. Αν δεν κάνω λάθος, να είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουν πάρει μέχρι στιγμής στο σημερινό παιχνίδι. Μπάρεα θα πάει στο φλότερ, δεν θα σκοράρει. Αμαρτύρεται και για φόλ, δεν υπάρχει κάτι που να μου διαιτητές. Κούκης τώρα φέρνει στην άλλη πλευρά, τα σταματάει με φόλ. Μπάρεα είναι το δεύτερο. Κούκης. Σμέτης αφήνει στον Τσιρδήμο. Δεν ήρθε ο Χριστοδούλου, δεν μπορεί να σκοράρει. Μπάρεα βρίσκει τον Σωτηρόπουλο. Ωραία περιστροφή. Έχει γίνει φάουλ από τον Κούκη. Θα λένε κιόλας οι δυο τους. Από κοντά ο Μπάρεα θα σηκωθεί μετά από το λέει 58-62. Μπαίνουμε και στο τελευταίο τρίλεπτο του μάτς. Στο δούλου, Δεύ Γκότζας, πήρε. Βάζει με πλάτη, πάει στη Φωκέρη τώρα πάνω του. Βγαίνει στην περιφέρεια, θα ψάξει την πάσα για τον Τσιρδήμο, δεν ήταν καλή επιλογή. Βιδάλης θα κερδίσει το φάουλ από τον Γκότζα. Και έτσι θα συμπληρωθούν και τα ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Και ο
ο Βιντάλης είναι αυτός που θα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Βάζει την πρώτη. 59-62. Μάλλον τώρα και για την δεύτερη. Θα την χάσει αυτή. Είναι και ο Βόντζος για να μαζέψει. Πούκης. Τελευταία 2,5 λεπτά στο μάτς. Στη γωνία ο Χριστοδούλου. Βρίσκει και πάλι τον Κούκη, όχι τελικά, καθώς ο Μπάρια θα παρέμβει. Δεν μπορούσε όμως να προλάβει την μπάλα πριν περάσει εκτός. Και απομένουν τώρα 3 δευτερόλεπτα για τους Κουβαλίες. Και η επίθεση τους θα ξεκινήσει από αρκετά πίσω. Να δούμε αν θα μπορέσει να βρουν κάτι καλό. Μπάλα θα πάει στα χέρια του Χριστοδούλου, θα σταθεί, θα εκτελέσει από αρκετά μακριά. Δεν το βάζει. Μπάρια, παίρνει στον Βιντάλη. Μαρκάρε, τσάνει μέχρι μέσα, σπέτης είναι εκεί για να τον κόψει. Κούκης, μακρινή πάσα του, θα την πάρει ο Συρδήμος, θα σηκωθεί από κοντά, βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι. Βάρια. Καρατζάς, είναι θετικό το φάουλ, είχε προλάβει και σωστή ο Κούκης. Τον τρεμίζει κάτω παίξης για πολλά λεπαπέλ. Και έτσι κατοχή, είναι και πάλι για τους Κουβαλίες. 2 λεπτά ακόμα. Κατεβάζει ο Κούκης, 59-62 υπερθυμίζει το σκορ, μόλις ένα τρίποντο από τις δύο ομάδες. Κούκης, πίνει έξω, προσπίση, Σμέτης, πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Μαζεύομαι στο Συρδήμος και ανανεώνει τώρα για τους Κουβαλίες. Κούκης, αλλάζει κατεύθυνση, ωραία. Χάρη στον Τσιρδίμο, αλλά έχουν γίνει 3 δευτερόλεπτα. Διαβάζει ο Σωτηρόπουλος. 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Τι να δούμε, τι μας επιφυλάσσει ακόμα αυτό το παιχνίδι. Μια καλή επιλογή του Καρατζάς, όχι όμως ο Σωτηρόπουλος. Θα πάρει και το τρίποντο για να ισοφαρίσει, δεν θα το κάνει. Κούκης. Σταίωσουμε τις οποίες έχει πάρει καλύτερη θέση. Σκαστή πάσα για τον Χριστοδούλου. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 59-64. Μαξιλαράκι. 5 πόντων τώρα για τους Λιβαδούχους. Για τους φιλοξενούμενους με συγχωρείτε. Μπάρεα θέλει να μειώσει. Δεν θα του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα. 44 δευτερόλεπτα ακόμα. Έγινε κάποιο φάουλ, τώρα θα γίνει πάνω στον Κούκη. Είναι το τέταρτο με την Λαμπόλα de Papel. Και έχουμε και μια διακοπή τώρα για time out. Τρία δευτερόλεπτα ακόμα, 59-64 το σκορ. Γρήγορα, γρήγορα θα γίνει το φάουλ τον Καρατζά. Πάνω στον Γότζα. Αυτός θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Καραϊσκάκης στο στόμα της στην θέση του Καρατζά. Τέλει την πρώτη, θα την χάσει ο Γκούτας. Δεν αλέσει το 59-64. Μαζί την δεύτερη. 59-65. Οι Κουβαλίες έχουν ένα πάρα πολύ καλό προβάδισμα. Μπάρια θα πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Υπάρχει φάουλ από τον Τσιρδίμο. Και θα περάσει εκτός καθώς συμπληρώνει και τα 5 δικά του φάουλ. Μπάρια στοχή του πρώτη. 60-65. Είμαστε για την δεύτερη, θα την βάλει και αυτή. 61-65, αλάθαστος. Η διαφορά στους 4. Βιντάλης ακούμπησε. Στατική είναι για τους Κουβαλίες.
πως είναι λογικό, πιέζουν ψηλά οι κόκκινοι. Φαίνει ο Σμίτης, αφήνει στον Κούκκι, κλείνεται από δύο και δέχεται τελικά το φαουλ τον Μπάρια. Στα 27,7 έχει σταματήσει το ρολόι. Ήταν η σειρά του Κούκκι να εκτελέσει πολλές. Είναι και πάλι για τους Cavaliers. Χαραμίζουν έτσι μια επίθεση. Και παίχνει στη λαμπόλα τη Βαπέλ και πλέον η αποστολή της δυσκολεύει πάρα πολύ. Πάλι στη συνέχεια στον από τον Καρεσκάκη. Και σε ένα δευτερόλεπτο στο ρολόι. Άστοχος ο Γκότζα στην πρώτη. Δεύτερη. Άρα. Κατεβάζει. Μυρίζει. Βρήκε εκεί στην κίνηση τον Καρεσκάκη. Πολύ ωραία το άφησε την μπάλα. 63-66. Και έχουμε και διακοπή για time out. Κοιτάξτε στα παιδιά. 17,3 ακόμα στο ρολόι. Και ψάχνει εξυπέκτη στην επαναφορά, αφήνει στον Σμέτη. Θα πάρει κιόλας, θα ξεφύγει. Δεν του κάνουν φαουλ. Κάνει ο Χριστοδούλου. Κρατούν οι Κουβαλίες και τώρα θα γίνει ο φαουλ από τον Σωτηρόπουλο. Σύλησαν πάρα πολλά δευτερόλεπτα στο ρολόι. Και αυτό λέει στους παίκτες του Αβούρης. Φανερά εκνευρισμένος εκεί στην άκρη του πάγκου. 8,8 απομένουν ακόμα. 63-66 το σκορ. Ο Κούκκις είναι στην γραμμή, ευστοχή στην πρώτη με περίσσια ψυχραιμία. 63-67 με ξελαράκι 4 πόντων. Θα βάλει και την δεύτερη. Θα έχει για ψωμότηρη αυτά ο Κούκκις. 63-68 πλέον στο συν 5 οι Cavaliers. Και έχουμε και νέο time out για την Λαμπόλα δε Παπέλ. Αυτό στο ρολόι, τα 3-68 στο συν 5 Cavaliers, οι οποίοι κρατούν την τύχη στα χέρια τους. Τρίπολο του Σωτηρόπουλου, άστοχο. Βαρέα επιμένει, καλάθι και φάουλ. 65-68. Τώρα δεν τελειώνει, αν δεν ακούστη η τελευταία κόρνα. Στρέφει στο μάτσο Καζάνης, παίρνει την θέση του Κούκκι. Στοχή στην βολή, δεν ξέρω αν είχε να την χάσει ή όχι. 66-68. Στο δίποντο η Λαμπόλα δε Παπέλ. Και έχουμε για τα ημόντια τους Cavaliers αυτή τη φορά. Τέσσερα στο ρολόι, 66-68 το σκορ. Και τώρα η Λαμπόλα Διαβαπόλ θα τσέξει ένα γρήγορο φάουλ. Θα ελπίζει να υπάρξουν αστοχές βόλες στην συνέχεια. Πολύ της θα κερδίσει το φάουλ και αυτός είναι που θα πάει στην γραμμή. Δύο αρκετά καθοριστικές βόλες για την εξέλιξη του μάτς. Πρέπει να σταθεί ψύχρεμος εδώ παίξει τον Cavaliers. Αν δεν θέλει να βάλει σε μπελάδες στην ομάδα του, 66-68 πριν θυμίσω, 2,8 για το τέλος. Μέσα τώρα την πόλη. 66-69. Ετοιμάζεται και για την δεύτερη. Θα την χάσει αυτή η μπάρια, μαζεύει 2 δευτερόλεπτα 1. Θα εκτελέσει από το κέντρο, λίγο έλειψε. Δεν θα έρθει όμως το καλάθι που πολύ θα ήθελε η Λαμπόλα δε Παπέλ. Φινάλ λοιπόν
με τους κουβαλίες να επικρατούν με 66-69.